Στην ακμή της αθλητικής μου καριέρας, υπήρξα για ένα διάστημα η γρηγορότερη κολυμβήτρια στην Ελλάδα. Και τότε πίστευα πραγματικά ότι δεν μπορεί να χωρίσει τίποτε άλλο στην καθημερινότητά μου. Σήμερα συνεχίζω τον πρωταθλητισμό, όντας όμως πλέον δασκάλα. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στην Ελλάδα έχει απαιτήσει επαγγελματία, τις οποίες καλείς ανακαλύψεις κάνοντας κάποιο άλλο επάγγελμα. Σήμερα θέλω να σας πω πώς αυτά τα δύο ετερόκλητα επαγγέλματα με κάνουν να ξυπνάω στις 6 ώρα το πρωί. Η επιτυχία συνήθως έρχεται νωρίς στη ζωή ενός αθλητή. Αν έπρεπε με ένα διάγραμμα να σας δείξω πώς μεταβάλλεται, τότε θα βλέπαμε ότι μεγαλώνει πολύ γρήγορα, έχει κάποια σκαμπανεβάσματα και ο γενικός κανόνας λέει ότι όσο η ηλικία αυξάνεται, τόσο η επιτυχία μειώνεται. Σε αντιδιαστολή με την πορεία της επιτυχίας, ο κόπος που απαιτείται για την επίτευξή της είναι δυσανάλογος. Όσο μεγαλώνεις, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχεις την ίδια ή μικρότερη επιτυχία. Προσωπικά δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να δουλεύει πιο ουσιαστικά και πιο σκληρά από ό,τι σήμερα. Αυτή η χρονογραμμή του αθλητή αποτελείται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά είναι το ταλέντο. Όταν είσαι μικρός, ο νούμερο ένα υπεύθυνος που θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις το ταλέντο σου είναι η οικογένειά σου. Αν έχεις γονείς πρόθυμους να τρέχουν σε γήπεδα και σε κολυμβητήρια και να περιμένουν ατελείωτες ώρες στις κερκίδες, τότε θα σου δοθεί και σε ένα ευκαιρία να δοκιμάσεις, να δεις αν κάπου είσαι καλός. Θυμάμαι τους δικούς μου γονείς να περιμένουν μισοκοιμισμένοι να τελειώσω την πρωινή προπόνηση για να με πάνε στο σχολείο. Ο δεύτερος υπεύθυνος που θα διακρίνει το ταλέντο σου είναι ο σύλλογος και ο προπονητής σου. Ο προπονητής είναι αυτός που θα δουλέψει το ταλέντο στο αρχικό και στο πιο σημαντικό του στάδιο. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης παίζει το σχολείο. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες στα παιδιά, να δοκιμάσουν διάφορα αθλήματα, να δουν αν κάπου έχουν κλείσει και τι θα τους κάνει χαρούμενους. Ο πρωταθλητισμός δεν είναι αυτός ο σκοπός, όμως το να κάνεις κάτι σε αυτή την ηλικία στο οποίο είσαι καλός αυξάνει την αυτοπεποίθησή σου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό στη ζωή του αθλητή είναι οι επιτυχίες. Γι' αυτές δουλεύουμε όλοι. Σχεδόν κάθε αθλητής που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό έχει ονειρευτεί τον εαυτό του με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Ωστόσο, σε λίγους θα συμβεί αυτό. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, όπως ο εικονιζόμενος, θα πάρουν πολλά περισσότερα από ένα. Ο Φέλιπς, ο κορυφαίος των τελευταίων ετών, έχει κερδίσει 28 Ολυμπιακά μετάλλια. Φέλιπς όμως είναι ένας. Εσύ πρέπει να μάθεις να αναγνωρίζεις ότι κάθε επιτυχία, μικρή ή μεγάλη, είναι σημαντική και να είσαι ευχαριστημένος για αυτήν. Αν έπρεπε να σας πω τις δικές μου μεγαλύτερες, σίγουρα θα θυμόμουν τα πανελλήνια ρεκόρ και τους πανελλήνιους τίτλους που έχω κατακτήσει. Όμως αυτό που ήταν πιο ξεχωριστό για μένα ήταν η συμμετοχή μου σε τρεις Ολυμπιακούς αγώνες. Ο κόπος είναι το χαρακτηριστικό που όλοι οι αθλητές θυμόμαστε από την καριέρα μας. Κάπως έτσι είμαι μετά από κάθε προπόνηση. Κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του ένας κολυμβητής, φτάνει να κολυμπάει περίπου 10 χιλιόμετρα την ημέρα και να ξοδεύει περίπου μία μισή ώρα στο γυμναστήριο. Φανταστείτε να κάνετε την απόσταση, τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας πάνω-κάτω 15 φορές και όταν τελειώσετε με αυτό να πιάσετε και τα βάρη. Όσο είσαι μαθητής, η μέρα σου ξεκινάει στις 5 ώρα το πρωί για να προλάβεις να κάνεις την μία από τις δύο προπονήσεις πριν από το σχολείο. Το τι θα φας και πότε θα κοιμηθείς, είναι πράγματα που σε απασχολούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενδεικτικά να σας πω ότι ένας κολυμβητής μπορεί να καταναλώσει μέχρι και 10.000 θερμίδες, διπλάσεις θερμίδες από ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Επίσης, οι φίλοι σου ακούνε μονίμως τη φράση «Δεν μπορώ, έχω προπόνηση». Τα εμπόδια φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτή την πορεία. Το νούμερο ένα εμπόδιο των αθλητών είναι η ηλικία. Προσωπικά, όσο μεγαλώνουν, τα πάντα γίνονται πιο δύσκολα. Οι επιτυχίες έρχονται όλο και πιο σπάνια και η απογοήτευση όλο και συχνότερα. Το κορμί μου δεν δουλεύει με τον τρόπο που δούλευε παλιότερα. Κουράζομαι και τραυματίζομαι πολύ πιο εύκολα. Το δεύτερο εμπόδιο είναι το βιοποριστικό. Μη φανταστείτε ότι υπάρχει κολυμβητής στο οποίο απολαβές να πλησιάζουν οποιοδήποτε από τους επαγγελματίες αθλητές. Να σας πω ότι ο Μέση την προηγούμενη χρονιά έβγαλε 115 εκατομμύρια ευρώ, η κορυφαία Ουγγαρέζα κολυμβήτρια, η Κατίνκα Χόζου, 200.000 ευρώ περίπου, ενώ ένας Έλληνας κολυμβητής δεν βγάζει πάνω από 5.000 ευρώ το χρόνο. Το τρίτο και πολύ σημαντικό εμπόδιο είναι το ντόπινγκ. Η πιο συνηθισμένη άποψη του κοινού είναι ότι όσοι ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό παίρνουν αναβολικά. Κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
Φανταστείτε ο κόσμος γύρω σας να πιστεύει ότι μια καλή θέση ή μια προαγωγή την έχετε πάρει με μέσον. Προφανώς υπάρχει το ντόπινγκ στον πρωταθλητισμό, όπως υπάρχει και η διαφθορά σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Αυτός όμως δεν είναι ο κανόνας. Όπως σας είπα, υπάρχει. Και εσύ καλείσαι να αγωνιστείς πολλές φορές σε ένα άνισο περιβάλλον, δύσκολα διαχειρίσιμο κυρίως ψυχολογικά. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είσαι εξαιρετικά προσεκτικός με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Ιδιαίτερα όταν είσαι σε μικρή ηλικία, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε εκμεταλλευτούν. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συνθέτουν την εμπειρία. Αυτή είναι που με έκανε και εμένα να καταλάβω ότι επιτυχίες έρχονται, όμως αποτυχίες επίσης έρχονται. Πρέπει να αναγνωρίζεις ότι οι επιτυχίες είναι μέρος της διαδικασίας. Στην πρώτη φωτογραφία είμαι εγώ, τον Αύγουστο του 2009, χαρούμενη με το προσωπικό μου ρεκόρ, στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 25-51. Στη δεύτερη είμαι πάλι εγώ, τον περασμένο Αύγουστο, στο ίδιο αγώνισμα, πετυχαίνοντας χρόνο 25-93. Ούτε ρεκόρ έκανα, ούτε κέρδισα την κούρσα. Τερμάτισα τρίτη. Παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι κατάφερα μετά από τόσα χρόνια να πλησιάσω το ρεκόρ μου, με έκανε να νιώσω τόσο χαρούμενη όσο 10 χρόνια πριν, όσο ένιωσα 10 χρόνια πριν κάνοντας μια πολύ πιο σπουδαία επίδοση. Όπως σας είπα στην αρχή, εκτός από τον πρωταθλητισμό, εργάζομαι και ως δασκάλα. Εδώ η εξέλιξη της επιτυχίας θα σας φανεί πιο φυσιολογική. Όπως και σε κάθε άλλο επαγγελματικό χώρο, αυτή μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου. Σε αντιδιαστολή με τη ζωή του αθλητή, ο κόπος που απαιτείται για την επίτευξή της είναι πολύ μεγαλύτερο στην αρχή. Προσπαθείς πολύ περισσότερο για να πετύχεις στην αρχή, μετά γίνεσαι πιο αποδοτικός, πιο έμπειρος, πιο αποτελεσματικός. Δεν είχα ποτέ όνειρο να γίνω δασκάλα. Δεν ξέρω αν είχα κάποιο ταλέντο. Όταν ξεκίνησαν οι σπουδές μου στο παιδαγωγικό, εγώ πραγματικά τότε πίστευα ότι θα είμαι για μια ζωή κολυμβήτρια. Σήμερα εργάζομαι ως αναπληρώτρια δασκάλα, κυρίως σε τάξεις υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι διδάσκω ελληνικά σε παιδιά μεταναστών για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Όπως είναι φυσιολογικό στη ζωή του δασκάλου, υπάρχουν προβλήματα, εμπόδια. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει λάβει τη σωστή εκπαίδευση από το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφύτησε για το πώς διδάσκουμε τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος στο σχολείο στο οποίο καλείται να δουλέψει, πιθανότατα δεν έχει πρόσβαση σε κάποια αίθουσα για να κάνει το μάθημά του. Έναν δάσκαλο αναπληρωτή, δηλαδή χαμηλόμισθο, που απολύεται κάθε χρόνο με το κλείσιμο των σχολείων και κάθε επόμενη χρονιά περιμένει πότε, πού και αν θα τον πάρουν. Απ' την άλλη, έχουμε τα πραγματικά εμπόδια, αυτά των παιδιών. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία πιθανότατα δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο στη χώρα τους. Ακόμα και αν έχουν πάει όμως εξαιτίας των πολλών μετακινήσεων, έχουν διακόψει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, ένα, δύο ή και παραπάνω χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία έχουν βιώσει τις τραγικές καταστάσεις του πολέμου. Έχουν έρθει στη χώρα μας με βάρκες. Έχουν δει δικούς τους ανθρώπους να αποκεφαλίζονται. Και σχεδόν όλα έχουν βιώσει φτώχεια και πείνα. Φανταστείτε λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία είναι φοβισμένα και πολλές φορές γεμάτα θυμό. Γιατί εκτός των όσων έχουν βιώσει, ξαφνικά βρεθήκανε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν καταλαβαίνουν, αλλά πιο σημαντικό, δεν τους καταλαβαίνει. Δεν μπορούν να μιλήσουν, να εκφραστούν και να δείξουν τα συναισθήματά τους. Πολλές φορές ο ρόλος μας εκεί αλλάζει και από δάσκαλος γίνεσαι περισσότερο ψυχολόγος. Προσπαθείς, νιώθεις την ανάγκη να τους δώσεις τη φυσιολογική ζωή που θα έπρεπε να έχει κάθε παιδί σε αυτή την ηλικία. Το πρώτο όμως εμπόδιο που καλείσαι να λύσεις ως δάσκαλος, κάνοντας αυτό το μάθημα, είναι το πρόβλημα της επικοινωνίας. Είναι παιδιά που προφανώς δεν μιλούν ελληνικά, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν μιλούν και λέξεις στα αγγλικά. Ο μόνος μάλλον κοινός κώδικας επικοινωνίας είναι η νοηματική. Όπως καταλαβαίνετε, το μάθημα με την παραδοσιακή του έννοια δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να καταβάλεις πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στην αρχή για να συνεννοηθείς μαζί τους για πολύ βασικά, απλά πράγματα. Αυτό που έκανα στην αρχή ήταν να χρησιμοποιώ το Google Translate. Ηχογραφούσα ένα μήνυμα, κάτι που θέλανε να μου πούνε, το μετέτρεπα σε ένα κείμενο που μπορούσα να διαβάσω εγώ και αντίστροφα, όταν ήθελα να τους πω κάτι, το έγραφα στο Google Translate και αυτό το μετέτρεπε σε ένα ηχητικό μήνυμα στη γλώσσα τους. Αρχίσαμε σιγά σιγά να έχουμε κάποια επαφή.
Όσον αφορά τώρα το γλωσσικό κομμάτι, για την εκμάθηση της γλώσσας δηλαδή, πολλές εικόνες, πολλά βίντεο, πολλά τραγούδια στο διαδίκτυο μας βοήθησαν για να μάθουμε κάποιες λέξεις. Και για την εκμάθηση και εξάσκηση των γραμμάτων χρησιμοποίησαμε πολύ τις χειροτεχνίες, πλαστελίνε, ζωγραφική, οτιδήποτε. Τα παιδιά δεν αφομοιώνουν εύκολα τη γνώση και ό,τι τους λες πρέπει να το επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά και ξανά. Πολύ συχνά νιώθω ότι τα πάντα αποτυγχάνουν, ότι θα τελειώσει η χρονιά και εγώ δεν θα έχω καταφέρει να τους μάθω τίποτα. Εκεί ήταν που έκανα ένα βήμα πίσω. Άρχισα να θέτω πολύ μικρότερους στόχους, να γίνομαι πιο υπομονετική. Προσπάθησα να τους προσεγγίσω διαφορετικά. Καθόμουν μαζί τους περισσότερη ώρα στο διάλειμμα, τρώγαμε μαζί, παίζαμε. Τους ζητούσα να μου μάθουν λέξεις στην γλώσσα τους. Είχα κερδίσει κατά κάποιο τρόπο την εμπιστοσύνη τους. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η έννοια της αποτυχίας και κατ' επέκταση της επιτυχίας είναι έννοιες δύσκολες να οριστούν. Ως δάσκαλος έχεις την πεποίθηση ότι πρέπει να μάθεις στα παιδιά ανάγνωση και γραφή. Όμως το να τους κάνεις να χαμογελάσουν ξανά και να νιώσουν ασφάλεια στο καινούριο περιβάλλον στο οποίο βρεθήκανε είναι πράγματα πολύ σημαντικά. Δεδομένες τις σχέσεις μου με το νερό, πολύ φυσικά μια μέρα σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσα να τους πάω στην πισίνα. Όταν ένα βράδυ είπα την ιδέα μου στο Φώτη, ο οποίος είναι κάπου εδώ μέσα, μου λέει, πολύ ωραία, σκέψου τι πρέπει να κάνεις, τι χρειάζεται για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Γιατί στην αρχή μου έμοιαζε φοβερά δύσκολο, αδύνατον. Έτσι άρχισα να τα βάζω κάτω και να βλέπω πώς θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Ξεκίνησα με τον εξοπλισμό. Χρειαζόμουν μαγιό και σκουφάκια για περίπου 30 παιδιά. Μετά έπρεπε να βρω τον τρόπο πώς αυτά τα παιδιά με τους γονείς τους θα μετακινηθούν από το σχολείο στο κολυμβητήριο και πίσω στο σχολείο και ποιοι θα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα με βοηθούσαν εκεί. Δεν μπορούσα να το κάνω όλο αυτό μόνη μου. Το πιο δύσκολο από όλα, βέβαια, ήταν να πείσω τους γονείς. Εξαιτίας του προβλήματος της γλώσσας, ήταν πολύ δύσκολο να τους εξηγήσω τι ήθελα να κάνω και να τους πείσω ότι τα παιδιά τους ήταν απόλυτα ασφαλή. Τελικά όλα έγιναν. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα, πολλές συζητήσεις με μεταφραστές, κοινωνικούς λειτουργούς, οι γονείς εκτός ορισμένων εξαιρέσεων πίστηκαν. Και μετά από πολύ ψάξιμο, έφτασε η ιδέα μου στα αυτιά του κυρίου Σταματίου της DHL, ο οποίος μου είπε με πολύ μεγάλη χαρά ότι θα τα αναλάβει όλα. Και έτσι τον περασμένο Μάιο, φτάσαμε μία μέρα στο κολυμβητήριο της μεταμόρφωσης, εκεί όπου εγώ έκανα προπόνηση. Μας περιμένανε συναθλητές μου και προπονητής μου για να μας βοηθήσουν. Τα παιδιά ήταν τρομερά ενθουσιασμένα με τα καινούργια τους πράγματα, φορέσαν τα μαγιό, καθίσανε δίπλα στην πισίνα για να πούμε μερικά πράγματα, μερικές λέξεις. Και όχι καπέλο. Με τα στυλ κολύμβησης. Βγάζουμε τα χέρια έξω από το νερό, τα βάζουμε. Πεταλούκα. Πεταλούκα. Και που κάναμε μια επίδειξη, πώς γίνεται ένας αγώνας δηλαδή. Φορέσαμε όλοι τα σωσίδια. Σιγά σιγά άρχισαν να έχουν μια πρώτη επαφή με το νερό. Υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Περιμένα να δούνε τι θα κάνουνε. Κάναμε πολύ βασικές απλές ασκήσεις εκμάθησης. Αλλά την περισσότερη ώρα την περάσαμε παίζοντας. Σχεδόν 2 ώρες στο νερό και στο τέλος δεν ήθελε κανένας να πει. Αν έπρεπε...
Αν έπρεπε λοιπόν να σας πω μια δική μου μικρή επιτυχία ως δασκάλα, πιστεύω πως αυτή ήταν μία. Η εμπειρία φυσικά υπάρχει και σε αυτή την πορεία, στην πορεία του δασκάλου. Είναι αυτή που σε κάνει να βρίσκεις άλλους τρόπους, μάλλον σε κάνει πιο ευέλικτο όσον αφορά τη διδασκαλία σου και σε κάνει να βρίσκεις άλλους τρόπους να βοηθήσεις ένα παιδί όταν νιώθεις ότι όλα αποτυγχάνουν. Πάλι δηλαδή σε βοηθάει να διαχειριστείς την αποτυχία. Αυτά τα δύο μονοπάτια, αν και φαινομενικά διαφορετικά, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που διέπουν, πιστεύω, τη ζωή όλων μας. Το πιο βασικό από αυτά είναι ο κόπος, η προσπάθεια. Αυτό που πρέπει κάποιος να κάνει, κατά τη γνώμη μου, είναι να καλλιεργεί το ήθος που έχει ο κόπος του. Να είσαι δηλαδή ηθικός με ό,τι και αν κάνεις. Τι σημαίνει ηθικός κόπος για μένα? Ως αθλήτρια, ως αθλητής, να ξέρεις ότι υπάρχουν όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπεράσεις για να κερδίσεις. Ως δάσκαλος όμως δεν υπάρχει κανένα όριο στο πόση αγάπη μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί, όποια και αν είναι η καταγωγή του, όποια και αν είναι η θρησκεία του. Όσους παράλληλους βίους λοιπόν και αν ζήσεις, όσους καμπανεβάσματα και αν έχει η ζωή σου, το ζητούμενο είναι το ένα, να είσαι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένη σαν αθλήτρια, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία από πολύ μικρή ηλικία να βρεθώ στις πισίνες και να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Στην αριστερή φωτογραφία είμαι εγώ σε ηλικία 9 ετών, σε έναν από τους πρώτους μου αγώνες. Ευτυχισμένη όμως και ως δασκάλα, γιατί βλέπω τη μαθήτριά μου χαρούμενη στη δεξιά φωτογραφία, να ξεπερνάει έναν από τους φόβους της και να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στη δική της ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ.